Οι αριθμοί των κρουσμάτων προκαλούν ήλιγκο. Η παραλλαγή ομικρών εξαπλώνεται με φρενήρεις ρυθμούς και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος παραμένει υψηλός. Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα, οι μολύνσεις παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 11% και έπεται συνέχεια. I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami. Οι επιστήμονες αποκρυπτογραφούν σταδιακά την νέα μετάλλαξη και τα ευρήματά τους, αν και προκαταρκτικά είναι ζωτικής σημασίας. Το μόνο για το οποίο όλοι είναι σίγουροι είναι η υπερμεταδοτικότητα του νέου στελέχους. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ, η Όμικρον είναι 70 φορές πιο μεταδοτική από τη Δέλτα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται να προκαλεί ήπια νόσηση και συμπτωματολογία κυρίως στους πλήρως εμβολιασμένους. Και αυτό όμως με αστερίσκο. Η Όμικρον είναι η ποιότερη. Αλλά δεν είναι τόσο ήπια ώστε να είναι ένα απλό συνάχη. Δυσκολότερα τα πράγματα για ανεμβολίαστους και ευπαθείς ομάδες που στέκονται ανοχήρωτοι. Older people with Omicron tend to have more severe disease, that's unsurprising. We know people have died from Omicron. Με σκοτσέζι κοντούς μοιάζουν και τα συμπεράσματα επιστημόνων από την Νότιο Αφρική σε ό,τι αφορά την επαναμόλυνση. Όσοι νόσησαν με την Omicron είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξαναμολυθούν με την Δέλτα. Διατρέχουν ωστόσο δεκαπλάσιο κίνδυνο να νοσήσουν και πάλι με την Omicron. Κοινός επιστημονικός τόπος, η διαπίστωση ότι η τρίτη δόση του εμβολίου ακόμη και με αποκλίσεις παρέχει αυξημένη προστασία από την Όμικρον. Μπορεί να μην αποτρέπει τη μόλυνση, θωρακίζει ωστόσο τον οργανισμό. Ανίσχυρα ωστόσο αποδεικνύονται τα μονοκλονικά αντισώματα, τα οποία εξουδετερώνονται από τη νέα μετάλλαξη αντί να την εξουδετερώνουν. Ζωφερά τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τη διάγνωση της Όμικρον, καθώς ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων προειδοποιεί για την αδυναμία των rapid test να την ανιχνεύσουν. Είναι λιγότερο ευαίσθητα στη νέα παραλλαγή και άρα είναι πολύ πιθανό να δίνουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Tests are identifying the virus just the same. What's happening is people are spreading the virus quicker. Before the virus migrates well into the nose. Η έκκληση των ειδικών μία. Εάν έχετε συμπτώματα, ακόμη και με αρνητικό τεστ, συμπεριφερθείτε σαν να έχετε κορονοϊό.